Πολύ καλησπέρα σε όλους σας από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Βραδάκι τρίτης, πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο της Development League. Περιστέρι World Dogs, τυπικά γηπεδούχοι, επιστροφές, καταστροφές στα παρκέ της διοργάνωσης. Κόντρα στους Basket Maniacs. Basket Maniacs που πρόπερσι αγωνίζονταν στη Master, πέρσι στην Evolution. Φέτος, με δική τους απόφαση, επιστρέφουν στην Development League. Πρώτο λοιπόν παιχνίδι για τις δύο ομάδες τη σεζόν. Πρώτη επίθεση για τους War Dogs με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Σοφός και Καρακατσάνης και Στάικο τα γνώριμα από αυτά. Σιγά σιγά θα μάθουμε και τα ονόματα των υπολείπων. Το Καλαμιώτης παίζει πολύ καλή άμυνα και οι Maniacs θα φύγουν στο transition. Είναι ο Κεραμάρης αυτός που θα πάει στη γραμμή. Θα κερδίσει φάουλ για να πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα. Ο Κεραμάρης ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα εκεί, δεν έχει όμως πρόβλημα. Αρβανιτίδη, Καλαμιώτη, Κεραμάρη, Δημητριάδη και Στασινόπουλο ξεκινούν το μάτι σημανιακή. Κεραμάρη θα ανοίξει λογαριασμό, 0-1. Σημανιακς οι οποίοι κατεβαίνουν με δεκάδα στην πρεμιέρα τους. Το ζευγάρι βολών, 0-2. Άντως ο Καρακατσάνης σε ρόλο playmaker, το νούμερο 8, ο Δόρης Καρακατσάνης. Περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια και τον αδερφό τον Κώστα. Καρακατσάνης παίζει με τον Σινιάρογλου. Νέα καλή άμυνα από τον Κεραμάρη αυτή τη φορά. Ξεκινούν καλύτερα το παιχνίδι. Στασινόπουλος, σπλίτ και πάσα. Και τώρα πάλα στο χέρι του αρχηγού, Αρβανιτίδης για δύο από μέση απόσταση. Φάουλ από τον Σινιάρογλου. Καρακατσάνης. Μάρης αστοχή, ο Αρβανιτίδης ανανεώνει δεύτερη ευκαιρία. Στασινόπουλος, Καλαμιώτης βάζει πλάτη τον προσωπικό του αντίπαλο. Γυρνάμε το δεξί, πρώτο εντός παιδιάς καλάθι. 0-4 στο δίλεπτο. Καρακατσάνης ο μαρκάριστος, αυτό το έχει και το αποδεικνύει. Τρίποντο από τον φανατικό Περιστεριώτη. 3-4. Αρβανιτίδης. Δημητριάδης εκτέλεσε άμεσα αλλά δεν δικαιώθηκε. Εύκολο rebound του Παπαδιώτη. Οργανωμένη επίθεση. Και μια απόπειρα για τρίποντο, έσπασε και αυτή με ταμπλό. Τον Νικολαρόπουλο. 6-4 προβάδισμα, πρώτο στο μάτς για τους Wardogs, οι οποίοι κατεβαίνουν υπερπλήρης με δωδεκάδα στην επιστροφή του στα παρκέ του μπασκετάκι. Στασινόπουλος. Δευτερόλεπτα ακόμα, high-low κατάσταση. Ρολάρε ο Καλαμιώτης και πήρε φάουλ. Πάει στη γραμμή. Δύο βολές για τον αρχηγό λοιπόν. Ενώ έχει έρθει η ώρα και για τις
αλλαγές στο παιχνίδι. Παπαδιώτης λοιπόν θα πάει στον φάρο μαζί με τον Σινιάρογλου. Επίσης το μάτσο ο Καραπιπεράκης. Και ο Βακολέτος αν καταλάβει καλά. Βλέπετε ότι οι World Cups έχουν έρθει με 600 διαφορετικές εμφανίσεις. Όλες μπλε μεν, αλλά όλες διαφορετικές. Είναι κάπως δύσκολο να τους ξεχωρίζουμε. 6-5, 1-2 από τον Καλαμιώτη. Βιέζουν οι Μάνιακς, κρατά ο Καρακατσάνης. Προσποίηση καλή και το σούτ για 2 άστοχο αυτή τη φορά από τον Νικολαρόπουλο. Παραμένει το 6-5. Περίοδο. Καλαμιώτης βάλα και βρει σε πόδι το χρονόμετρο από τα 11 στα 14 δευτερόλεπτα. Κεραμάρης για 3 μέσα, σημαδεύει καλά ο Γιάννης και βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του. Οι Wardogs θα έχουν τρόπο απάντησης. Για 8 λεπτά ακόμα. Μάτσε για 2 και αστόχησε ο παίκτης με το νούμερο 8. Βασινόπουλος για τον Δημητριάδη. Καλαμιώτης. Με υπομονή η Basket Maniacs. Βασινόπουλος εδώ μπορούσε να εκτελέσει και να ξανασυνεργαστεί με τον Καλαμιώτη. Καλή άμυνα του Καρακατσάνη. Καλαμιώτης αστόχησε. Μπάλα στους Περιστεριώτες. Καρακατσάνης. Πίεσε Στασινόπουλος, έκλεψε την μπάλα. Και προϋποθέσεις εφημιασμού, το drive από δεξιά. Από την εμπειρία του εκεί κερδίζει το φάουλ ο Γιάννης. Προκροτήματα από τον πάγκο. Είναι τις αλλαγές. Επιλυναίος και Βακολέτος στα δύο νέα πρόσωπα. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό των War Dogs. Ένα φάουλ έχουν οι Maniacs στην Καραόφη. 6-9 από τον Κεραμάρη, ο οποίος οδηγεί επιθετικά την ομάδα του στο ξεκίνημα. Είναι άλλωστε ένας από τους αρχισκόρερ. Πάσα με ρίσκο, δεν θα καταλήξει κάπου. Πάμε σε time out. 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε στον Άγιο Νικόλαο. Στασινόπουλος. Στενάκης. Να προς το καλάθι και η μπάλα που κάνει το χατήρι. 6-11. Στενάκης, Κεραμάρης, Σασάς, Δημητριάδης και... Κεραμάρη τον είπα, όχι. Αυτή λοιπόν είναι η πεντάδα των Maniacs. Τους Wardogs δεν πολύ βγάζω άκρη, να σας πω την αλήθεια. Αυτός είναι ο Στάικος που έχει την μπάλα. Με το 7 ο Βακολέτος, έχει μπει και ο Σοφός τώρα το μάτς. Με το 10 ο Σινιάρογλου και... με τον Άσο πρέπει να είναι ο Μιλτινέος.
κατά 4 επίθεση για τους War Dogs. Παίζει ο Μάνιαξ, έκλειψε ο Κεραμάνης. Μόνος του με το καλάθι, δεν έχει πρόβλημα. 2 ακόμα πόντι στη συλλογή του, 6-13. Πληρωμένα πλέον τα ομαδικά των φιλοξενούμενων. Στα 13 τον Διονύση. Στο Γιάννη Σοφό. Στασινόπουλος κλείστηκε στα ΣΑΣ, έψαξε στήριγμα και το βρήκε στον Στενάκη. Στα δευτερόλεπτα ακόμα. Στασινόπουλος, καλή προσποίηση. Πέρασε ο Σπύρος, ασκόχησε. Δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Η μπάλα δεν έχει βρει στο Στεφάνι. Και έτσι το χρονόμετρο δεν ανανεώνεται. Σοφός από το high post θα στοχίσει. Στενάκι για τον Στασινόπουλο. Καλός και είναι του Σασά, τούτο όμως δεν είναι καθόλου καλό. Μια επίθεση για τους War Dogs. Ο Μάνιαξ έχει πέρασει το μάτσο νεοαποκτηθής Θανάσης Γρίβας με το νούμερο 1. War Dogs οι οποίοι κινήθηκαν το καλοκαίρι με τα γραφικά και ενισχύθηκαν. Σοφός με το δεξί ασκόπησε, ο Σασάς βγάζει την άμυνα που νικέ το rebound. Περίπου 100 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, Στενάκης. Το διπλάτι τον Σοφό. Σταματά την τρίπλα Γρίβας. Στασινόπουλος. Δεν το βάζει. Υπό rebound. Κλέφτει όμως. Γρίβας τελικά. Βοήθεια του Στασινόπουλου. Ανανεώσεις και επιθέσεις στα μάνια της χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και ο Αλτιπαρμάκης στο παιχνίδι για τους μανιακούς. Βήματα τώρα από πλευράς War Dogs. Τους έχουν μείνει χαμηλά. Καλή είναι τώρα η λόμπα για τον Στενάκη. Σασάς από τα 5 μέτρα. Αυτό από το σούτ. Λιώνει τώρα το 10 λεπτό.
6 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Σοφός γυρνά προς το καλάθι. Αστοχή. Δεν προλαβαίνει το παρμάκι. Τέλος. Την πρώτη περίοδο. Στροφή. Τελικάκι. Εκκίνηση δεύτερου δεκαλέπτου στα Λιώσια. Πρώτη επίθεση για τους Maniacs. Που ξεκίνησαν καλύτερα. Προηγούνται με 5. Έχουν και την πρώτη επίθεση με τον Στενάκη. Αστοχή. Ο Καρακατσάρης τρέχει και περνά γρήγορα το κέντρο. Κατσούλης, Σοφός, Καρακατσάνης για το δεύτερο δικό του τρίποντο, αστοχή. Μέσα δικά του χέρια μπάλα. Σοφός τώρα σε τρίποντο. Εκεί ο Διονύσης μαζεύει. Ο Στασινόπουλος. Ο Στασινόπουλος, Αρβανίτης, Στενάκης, Κεραμάρης και Καλαμιώτης είναι η πεντάδα για τους Maniacs. Μάρις, εκεί υπάρχει μισμάτ, θα γυρίσει και θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ, πριν καν κυλήσει το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Όπως ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι ξεκινά και το δεύτερο ουσιαστικά με δύο εύστοχες βολές τον Γιάννη Κεραμάρη. Καρακατσούλης για τον Καρακατσάνη. Και τώρα Σοφός μέσω στον double team. Η άμυνα βγαίνει. Καλαμιώτης. Πήρε από τον Αρβανιτίδη. Τώρα θα δοκιμάσει για τρεις. Κάτι που συνήθως κάνει πολύ καλά. Εδώ αστοχή, αλλά υπάρχουν νέα 14 δευτερόλεπτα. Διαχειρώσει και Ραμάρη ξανά. Αρβανιτίδης, Καλαμιώτης. Δύσκολο να περάσει αυτή η πάσα. Εκεί ξανά για Wordogs. Κατσούλης δίνει το σύστημα. Κατσάνης θέλει να βγει από σκρίνη επιλογής. Λάθος πάσα, ένα ακόμη λάθος από τους War Dogs. Δραμάρης πέναντι σε δύο παίκτες, παλεύει για το Στενάκης να βοηθήσει. Κατοχή παραμένει για τους Maniacs. Καλαμιώτης κόβει ωραία. Ο Αρβανιτίδης, αλλά κάνει βήματα. Κάνουν την πεντάδα τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Σπύρος Στασινόπουλος και Δήμος Δημητριάδης, οι νέοι σελθόντες. Στον πάγκο Στενάκης και ο Γιώργος Στασινόπουλος. Κατσούλης. Μαζί από μακριά. Τύχη από το σουτ. Φάουλ πάνω στον Καλαμιώτη. Αλλαγής από πλευράς περιστεριωτών τώρα. Ο Νικολαρόπουλος και ο Παπαδιώτης παίρνουν στο παρκέ. Στασινόπουλος, πολύ ωραία συνεργασία με τον Κεραμάρη, αλλά το καλάθι δεν θα έρθει. Νέα απόπειρα των War Dogs να σκοράρουν μετά από ώρα. Κατσούλη. Νιώτης. Ωραία στον Δημητριάδη. Να
από το λέει από του Δήμου. Αλλά στο σίδερο. Παλαρόπουλος. Σε ατομική φάση. Ριμπάνω τον ίδιο. Παλαρόπουλος για δύο, ούτε τώρα. Δημητριάδης κράτησε και φύγει αποφασιστικά προς το καλάθι. Μάνιεξ όμως και αυτοί έχουν κολλήσει επιθετικά και οι δύο ομάδες. Ουσιαστικά ένα τετράλεπτο χωρίς καλάθι, μόνο βολές του Κεραμάρη σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Παπαγιώτης με φανέλα Μπέντιν. Καλαμιώτης γυρνά στη baseline, ψάχνει πάσα, κρατά την κατοχή. Έρχεται έξυπνα ο Καλακατσάνης και του παίρνει το πρωτοφόλι. 3-1 για τους Wardogs. Καρκατσούλης δεν το βάζει. Καρακατσάνης για 3. Όχι. Ευκαιρία εδώ να πέσει κι άλλο διαφορά. Λοιπόν, τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Κλέβει ο Καρακατσάνης και είναι μόνος του με το καλάθι. Θα το χάσει. Παραμένει το 10-15. Κεραμάρης. Στασινόπουλος. Ηρεμεί το ρυθμό. Με επιθετικό φάουλ εδώ στην προσπάθειά του να κλειδώσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Νικολαρόπουλος. 14 λεπτά ακόμα. Νικολαρόπουλος γυρνά με τη spin move. Πολύ ωραία κίνηση. Μια επίθεση για τους Maniacs. Φερτίζει φάουλο Δημητριάδης. Πάμε σε βολές. Κεραμάρης
Βγάζει έξω την μπάλα. Λαμιώτης από τα 7 μέτρα. Κι άλλο επιθετικό rebound, άλλο ένα. Μάνιας. Καμάρης τώρα την περιφέρεια. Αυτός θα το βάλει. Και η διαφορά θα πάει στους 8. Υψήφιο προβάδισμα για τους Μάνιακς, στρογγυλό σκορ 10-20, ασίστ του Δημητριάδη, καλάθι ξανά τον Κεραμάρη, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των World Dogs. Πανολέτος πριν από τον Καραπιπερά και τον Τρέβ από δεξιά. Είναι άστοχο. Τρεις αλλαγές τώρα για τους World Dogs. Στάικος σουτ για δύο, δεν ήταν άσχημο. Ήταν και εύκολο όμως. Μάνια εξαπάνει στα βολτήρα με προβάδισμα. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Γραμμάρης Σασάς κατά το καλάθι. Σκοράρει ο Νίκος. 10-22. Ξεφεύγει η διαφορά. Ο Στάικος ξανάμει τη Λινέος στα 10 δευτερόλεπτα. Πατά την baseline. Τελευταίο 1,5 λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ρίβας Δημητριάδης ανάμεσα από δύο, περνάει εκπληκτικά και βάζει σπουδαίο goal foul. Αυτός είναι ο Δήμος Δημητριάδης. 10-24. Έχουν μπει πλέον αρκετοί παίκτες στην εξίσωση για τους Maniacs. Νέο κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Αλφαρμάκη. Πάει και αυτό στη γραμμή των 4,5 μέτρων για δύο βολές. Ενώ ο Σοφός επιστρέφει για τους Περιστεριώτες. Μάλλον και η δεύτερη, 10-26. Στάικος τους πέρασε όλους, αλλά όμως δεν καταλήγει στο καλάθι. Στασινόπουλος. Στασινόπουλος και αυτός για ακουστικός πήγε. Ίδιο το αποτέλεσμα. Στάικος. Σοφός. Δημήσει απέναντι στον Σασά. Θα γίνει και τι. 12-26. Δημητριάδης. Μισό λεπτό ακόμα. Σασάς από πλάγια θέση. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι εδώ. Μπήκε και βγήκε. 3,8 τώρα για τους World Dogs που αν θέλουν μπορούν να εξαντλήσουν αυτό το χρόνο. Οι Maniacs από την άλλη έχουν φάουλ να δώσουν αν χρειαστεί. Στάικος. Πακολέτος. Έτσι εκεί
δευτερόλεπτα ακόμα. Γιώργου Βακολέτος θα πετάξει την μπάλα. Έχει κάνει βήματα. 3-10 του δευτερολέπτου για τους Maniacs ουσιαστικά. Έχει τελειώσει το ημίχρονο. World of 12, Basket Maniacs 26, φινάλε ημιχρόνου στον Άγιο Νικόλαο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον Άγιο Νικόλαο. Πρώτη επίδεση για τους World Dogs, οι οποίοι δεν τα πήγαν και τόσο καλά στο πρώτο μέρος, έμειναν αρκετά χαμηλά στους 12 πόντους και στο μείον 14. Έχει η πρώτη βολή από τον Σινιόρο Γλου. Μια στις 2, 13-26, double score για τους Maniacs, οι οποίοι βρίσκονται στο παρκέ με Κεραμάρη, Αρβανιτίδη, Σασά και τα αδέρφια Στασινόπουλου. Κεραμάρη, Σάκη τον Στασινόπουλο, αλλά αυτός πατά την baseline την ώρα που κάνει επαφή με την μπάλα. Κατοχή είναι ξανά για τους World Dogs. Οι World Dogs με Καρακατσάνη, Σοφό, Στάικο, Σινιόρογλου και Νικολαρόπουλο. Στάικος από τη γωνία, είναι καλό το σου. 16-26, τρίποντη βόμβα από την παλιοσυρά των World Dogs και η διαφορά πέφτει στους 10. Αρβανιτίδης Κεραμάρης με χαντόφ στον Στασινόπουλο. Ξανά Σασάς. Άστοχος ο Νίκος, Στάικος στο rebound. Πάει να βγάλει ωραία πάσα εκεί για τον Νικολαρόπουλο. Παρεμβάλλεται όμως ο Αρβανιτίδης. Σοφός. Καρακατσάνης εκτελεί αμέσως για τρεις. Κι άλλο τρίποδο για τους World Dogs, οι οποίοι μεταμορφώνονται στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και πλησιάζουν στους 7. Στασινόπουλος, Αρβανιτίδης και τώρα Κεραμάρης κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τι άλλο να κάνει ο Γιάννης. 19-28 η απάντηση των Basket Maniacs. Πέρασε με την προσποίηση, Στασινόπουλος σύστασε, έδωσε στον Αρβανιτίδη, καλή κυκλοφορία, καλή και η πίεση, με φάουλ όμως από τους World Dogs. Στάικος. Νικολαρόπουλος γυρνά πρόσωπο στο καλάθι και συνδέεται με αυτό. 24-29, με τρομακτική βελτίωση των World Dogs στο τρίτο δεκάλεπτο.
σκοράρει ήδη όσους πόντους σκόραραν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Σε μόλις 3 λεπτά έχουν βάλει 12. Τα πρώτα 20 έβαλαν επίσης 12. Τώρα το μαθιάσαμε βέβαια, κακή συνεννόηση μεταξύ Καρακατσάνη και Σοφού. Κεραμάρης. Αρβανιτίδης προσποιείται, αποφεύγει τον Νικολαρόπουλο και ο Στασινόπουλος αστοχεί σε mid-range shoot. Νικολαρόπουλος με μεγάλη καμπύλη, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Μάτς ξαφνικά και αποκτήσει ένα αρκετά καλό ρυθμό. Το σκορ να παραμένει στο 24-29. Κεραμάρης τώρα απέναντι σε όλους. Κερδισμένο φάουλ για τους Wardogs αντιθέτως. Έξι λεπτά ακόμη στη τρίτη περίοδο. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο οι Wardogs. Αυτή την επίθεση τουλάχιστον όχι. Αρβανιτίδης. Αρβανιτίδης πάει σε δύσκολη προσπάθεια. Πάρα στην θέα του Κεραμάρη που το έχει αυτό το σουτ και το αποδεικνύει ξανά. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Γιάννης. 24-32 σε περίπτωση νίκης των Maniacs. Αυτός λογικά θα είναι και ο Μπέτσον MVP. Κολαρόπουλος. Δεύτερο λεπτά ακόμα για τους περιστεριώτες. Πάσα όμως είναι δυνατή για τον Καρακατσάνη. Κασινόπουλος, αριστερό drive και φάουλ. Κερδισμένο. Από 3 για κάθε ομάδα, ενώ επιστρέφει ο Καλαμιώτης τώρα αντί του Σασά. Μία στις δύο. Στους 9 από τις διαφορά. Στάικος. Στους παίκτης των μπλε. Του Καλαμιώτη. Συνεχισμένη επίθεση εδώ από τους Maniacs. Οι Wardogs συνεχίζουν να φρεσκάρουν την πεντάδα τους. Καλαμιώτης. Πέμπτο φαουλ τώρα, βολές λόγω μαδικών. Αυτό δεν ήταν καλά φαουλ. Καλαμιώτης θα κάνει ξανά διψήφιο το προβάρισμα της ομάδας του. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Wardogs.
Καραμάρης για τον Καλαμιώτη. Για μένα προσαρμόζεται Στασινόπουλος κατά το καλάθι. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραίο τελείωμα. Συν 11 για τη Μάνιαξ. Μαγκολέτος συνεργάζεται με τον Παπαδιώτη. Άμυνα βγήκε. Και προϋποθέσεις για να εφηβιάσουν τώρα οι Μάνιαξ. Με τον Στενάκη από τα δεξιά τον έκοψε. Αλλά έρχεται ο Καλαμιώτης να διορθώσει την κατάσταση. Ο Σινιόρογλου είναι αυτός που έκανε τον μπλοκ αρχικά. Ο Μουρτοξ δεν κατάφεραν ωστόσο να γλιτώσουν το καλάθι. Μάνιαξ μετά το πρώτο μουδιασμένο τρίλεπτο στο δεύτερο μέρος έχουν ξαναβάλει το νερό σταυλάκι και διευρύνουν το υπέρ του σκορβάρισμα. Πλησιάζοντας έτσι στην πρώτη τους νίκη σεζόν. Πάνω από τον άλλη Παρμάκη τώρα. Ποιος πέρασε μαζί με τον Γρίβα στο μάτς. Καλαμιώτης. Δημητριάδης. Βολές για τον Δήμο. Στις δύο από τον Δημητριάδη, η διαφορά ανεβαίνει στους 14 για πρώτη φορά. Μάξιμο προβάδισμα. Μπορείτε να ξαναζητούν νέο τρόπο αντίδρασης. Δημητριάδης όμως θα κάνει το 25-41. Όχι, έτσι το Γρίβα. Ανανεώθηκε, ήταν ευκαιρία βέβαια εδώ. Καλαμιώτης μέσα, αρχηγικό τρίποντο, 25-42 και νομίζω ότι το μάτς θα έχει πρόωρο τέλος. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν ξανά οι World Dogs τα ψυχικά αποθέματα και κυρίως αυτή την ευστοχία που είχαν τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Γιώτης το χάνει, Γρίβα στο rebound. Βάζει και την μπάλα. Δημητριάδης. Γρίβας για 2, δεν ήταν κακό. Παραμένει το 25-42, 90 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βακολέτος, τρίποντο. Ανάσα για τους World Dogs. 28-42, συμπληρωμένα εδώ μεταξύ τα ομαϊκά και στις δύο πλευρές. Στενάκης. Καλαμιώτης, Σαραδίνης, τον Ανδρέα. Αυτός όμως κάνει βήματα. Επιστροφή Μυτιληναίου στην πεντάδα. Στη θέση του Βακολέτου. Λινέος από τα 6 μέτρα. Μαδεύει το σίδερο. Λάθος όμως και από τους World Dogs. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα στο φινάλε αυτού του δεκαλέπτου.
Δημητριάδης. Καταφορά της μπαλάς. Καψού δευτερόλεπτα επομένως για τους War Dogs τώρα. Σοφός, πρόλαβα να στρίξει και αυτός. Ο Γρίβας μετά μπροστά. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 28-42. Σαφές προβάδισμα νίκης για τους Basket Maniacs που στην πρεμιέρα τους φαίνονται πιο έτοιμοι από τους World Cups. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό του Αγίου Νικολάου για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Περιστέρι War Dogs και Basket Maniacs. Αλτιπαρμάκης, Γρίβας, Στενάκης, Δημητριάδης και Καλαμιώτης με την πετάδα που τελείωσαν την τρίτη περίοδο. Έτσι ξεκινούν και την τέταρτη οι ερυθρόλευκοι, που έχουν και λίγο μαύρο βέβαια. Δημητριάδης απέναντι σε όλους, δύσκολη προσπάθεια. Ίσως να υπήρχε φάουλ, Καλαμιώτης. Πάτησε καλά, φάνηκε ότι θα μπει. Δεύτερο δικό του τρίποντα στο παιχνίδι. Και 28-45 στους 17 η διαφορά για πρώτη φορά. Σοφός θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. Αποδειγματική εκτέλεση από τα 5 περίπου μέτρα. Και 30-45. Δημητριάδης ψώνει, αλλά ο Στενάκης δεν μπορεί και να κάνει μπάθη με την μπάλα. Νέα πίεση, νέο κλέψιμο, είναι πολλά τα λάθη των War Dogs. Ρίβας το βάζει. Ωραίο καλάθι στο transition. Τον νέο αποκτηθεί Νάση Ρίβα που επαναφέρει τη διαφορά στο 17. Σοφός. Καλά και στη συνέχεια υπολογίζει το ταμπλό εκεί. Για τα 2-47 από τον Σπιρέλη. Τα δευτερόλεπτα ακόμα, το πήρε το Σουτοδήμος. Μπάλα όμως στο δοκάρι. Δηλνέος. Κατσούλης, ξανά στο Δηλνέο. Φως. Φοβερή εκτέλεση. 34-47 και time out από τους Maniacs. Στροφή για τα αναπομείνοντα 7,5 λεπτά. Κατευθεία τους Maniacs. Ρίβας. Κλαίει άμυνα και κλέψιμο από τον Σοφό, ο οποίος τόσο κινούν τα λεπτά είναι όντως ένα και καλύτερος. Λινέος. Ξέρεις το κόψιμο του Καρακατσούλη, αλλά παραλίγο να γίνει το λάθος και γίνεται τώρα τελικά. Διάδεσε άλλο ένα κλέψιμο. Και έτσι το φάουλ. Στενάκης. Να στον Δημητριάδη μπάλα, βρίσκει χώρο για να εκτελέσει για 3. 34-50. Σοφός. Δυνατή πάσα. Σιρέλη.
Ολόκληρη την πεντάδα αλλάζουν τώρα οι Maniacs. Κεραμάρης, Αρβανιτίδης, Σασάς και τα αδέρφια Στασινόπουλου στο μάτς πλέον. Μάλλον αυτοί θα τελειώσουν κιόλας την αναμέτρηση. Κεραμάρης προσοδοτείται, γυρνά, τον σταματά ο Μητυλινέος. Καρακατσάνη. Ο Κεραμάρης και λιμίνει και τα λέει με το ρέφερι. Τώρα επιστρέφει. Λάθη χαμένο από κοντά. Με καραμπιπεράκι. Παραμένει στο 16. Στασινόπουλος. Η καινούργια συνεργασία. Κεραμάρη, Σαρθάς από τη θέση του αστοχή. Στοχός. Πώς παιχνίδι του Γιονίση. Μητυλινέος στον άποδο λέει από Καραπιπεράκη. Ούτε τώρα. Παραμένει το 34-50. 5-40 ακόμα. Αρπανιτίδης. Κεραμάρης, πολύ ωραία πάσα. Ξανά ο Σασάς και τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Κεραμάρης κλέβει και παθάρισε στο Στασινόπουλο. Ξανά Κεραμάρης, αριστερό λέει από 34-52. Τελειώσει ουσιαστικά το μάτς. Τέλει και τον Καρακατσάνη. Σοφός. Ξανά Καρακατσάνης. Στο Θοδωρής. Τώρα τρίτο μαδικό για τους περιστεριώτες, ενώ ο Νικολαρόπουλος θα μπει τώρα στο μάτς. Μαζί του Σπιρέλη και ο Αλτιπαρμάκης στην άλλη πλευρά, αντί του Σασά. Αφανικίδης, δεν σημαδεύει καλά. Διαφορά στο 18. Σοφός εξετάζει τις επιλογές του, θα επιτεθεί απέναντι στον Κεραμάρη και το rebound είναι αμυντικό από τον Στασινόπουλο. Καλή άμυνα τώρα, Νικολαρόπουλος και Σινιόρογλου μόνος του με το καλάθι, δεν θα λαθέψει. 36-52. Στασινόπουλος. Αρπανιτίδης δεν περνάει πάσα, ήταν καλή σκέψη του. Λάβει, είναι πιο γρήγορος ο Στασινόπουλος και περνά και ανάμεσα από δύο. Και περνά και την πάσα, μαγική ασίστ για τον Κεραμάρη. 36-54 στη φάση του μάτς. Φτάνει τους 20 για πρώτη φορά. Πάμε σε ένα time out και επιστροφή για το τελευταίο τρίλεπτο. Λοιπόν, λιγότερα από 3 λεπτά για το φινάλε. Ρίβας.
Σταρμάκης. Καλά στον Στασινόπουλο, βάζει σκριν. Ο Αρβανιτίδης, μπάλα φτάνει στον Κεραμάρη. Νέες βολές. Γιάννης 36-57. Το 4-0 τα φάουλ εδώ μεταξύ. Βολαρόπουλος. Αντόπιρο Καρακατσάνης. Παπιώτης τώρα. Πολύ καλή άμυνα τον Κεραμάρη. Κεραμάρη σε εκπληκτική πάσα. Γρίβας με ταμπλό. Νέα εκπληκτική συνεργασία του Μάνιακς. Κολαρόπουλος, πήγε νερό συνεργασία. Ο Παπαδιώτης θέλει να το ξαναεπιστρέψει την μπάλα. Νομίζω ότι έπρεπε να τελειώσει η βασική. Δύο δευτερόλεπτα υπόλοιπο σε αυτή την επίθεση των World Dogs. Ποιος θα πάρει το σουτ. Κανείς γιατί κλέβει. Ο Αρβανιτίδης. Γρίβας. Σκαστή πάσα. Δεν προλαβαίνει ο Κεραμάρης. Μοιρασμένη η ευθύνη νομίζω. Στην προκειμένη περίπτωση. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Μάνιαξ θα ξεκινήσουμε με το δεξί της υποχρεώσης του στο πρωτάθλημα της Development. Σινιόρογλου. Μάρις, άλλο ένα rebound, ο Γρίβας. Θα τελειώσει τη φάση με καλάθι. 36-62. Βαλαρόπουλος, περνά το κέντρο. Μαζί με τα μπλό αστοχή. Κύριε το σκηνικό στην άλλη πλευρά, σε θέση offside. Αλλά άστοχος ο Γρίβας. Και μάλλον αυτή είναι η τελευταία επίθεση που θα δούμε να εκδηλώνεται με τον Στάικο σε corner 3. Στασινόπουλο να μαζεύει. Τέλος λοιπόν, οι Maniacs δεν θα εκδηλώσουν επίθεση και καλά θα κάνουν. Επικρατούν λοιπόν στην πρεμιέρα τους, στον τέταρτο όμιλο της Development. Παίρνουν το πρώτο ροζ φύλλο, 36-62 τελικό σκορ από τον Άγιο Νικόλαο. Καλό βράδυ σε όλους.